Survivor, λοιπόν, από εδώ, μέσα από την εκπομπή μας αποκλειστικά, σας υπενθυμίζουμε ότι θα βλέπουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε να ξέρουμε, αυτά τα οποία παρασκηνιακά συμβαίνουν, όλα αυτά τα οποία μας κρατούν και μας σε εγρήγορση. Και φυσικά, να ρωτιέστε κι εσείς τι έχει συμβεί. Είπαμε ότι μέσα από την εκπομπή μας, όχι μόνο θα έχουμε αποκλειστικά αποσπάσματα, όχι μόνο θα αναλύουμε και θα ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει, για να τα λέμε και σε εσάς, αλλά θα γνωρίζουμε καλύτερα τους παίκτες οι οποίοι συμμετέχουν. Να, σήμερα, ας πούμε, ξεκινάμε με Απόστολο Ρουβά. Πάρα πολύ ωραία πράγματα για τον Απόστολο Ρουβά, για τη ζωή του που δεν γνωρίζαμε, για τις περιπέτειες που είχε ζήσει στο παρελθόν, για πότε ξεκίνησε έτσι και έκανε μαθήματα μαγειρικής, γιατί 40 χρονών έχω να σας πω. Δεν ξεκίνησε αυτά τα μαθήματα, έχει πολλά ωραία πράγματα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Δεν μιλάμε για τις ηλικίες. Εγώ δεν λέω ηλικίες για ευνόητους λόγους. Οι υπόλοιποι λένε. Δεν μιλάω. Κοιτούν για το στυλό στο ρατσούρι και κάπως έτσι. Οι υπόλοιποι λένε, μόνο εγώ κρύβω. Δεν έχει να κάνει με τις ηλικίες, γιατί ούτως ή άλλως τους παίκτες τους γνωρίζουμε και μέσα σε αυτά τα οποία ξέρουμε και μέσα από το πρόγραμμα που προβάλλεται είναι και η ηλικία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ας αφήσουμε το. Πού είναι εσύ να πει για το age shaming. Λοιπόν, θα μιλήσει και για την σχέση του με τον αδερφό του, αλλά και όλα αυτά τα οποία μας κάνουν. Και τον κάνουν ιδιαίτερα συμπαθή από ό,τι φαίνεται ακόμα περισσότερο και μέσα από τη συμμετοχή του. Λοιπόν, είδαν πολλά χθες στα μάτια μας. Καταλαβαίνετε ότι είχαμε και κλάματα, είχαμε και αντιπαραθέσεις και έντονους τόνους. Χορταστικό οπότε επεισόδιο, ήταν, είχε τα πάντα χθες. Είναι ακόμα η τρίτη μέρα. Είναι η τρίτη μέρα. Τι θα δούμε, παιδιά. Απόψε έχουμε την πρώτη αποχώρηση. Ναι. Βαλάντης, Ελισάβετ και Σπύρος Μαρτίκας είναι οι τρεις υποψήφοι για αποχώρηση. Ο Σπύρος απασχόλησε χθες πάρα πολύ γιατί ζήτησε από τους μαχητές να τον ψηφίσουν και αυτό έφερε μεγάλη αντιπαράθεση στην ομάδα των μαχητών. Εντάξει, με τον τρόπο που το είπε, επίτρεψε μου να σου πω ότι ήταν και λίγο αμφιλεγόμενο. Ήτανε. Και θα το ζητήσουμε εδώ πάρα πολύ. Τώρα θέλω μετά να το σχολιάσουμε, αλλά χθες αντίστοιχα τόσο πολύ. Γιατί δεν μπορώ να ακούω πράγματα έτσι απλά να τα πετάνε και να χάνονται. Ακόμα και αν είσαι αγαπητός ή δημοφιλής ή εσύ αισθάνεσαι ότι είσαι, δεν είναι ωραίο να το λες. Καλά, πότε πρόλαβε τώρα και αγαπητός. Βγάζει μια έπαρση. Γενικά είναι καλό να αφήνουμε αυτό. Γενικά είναι καλό να αφήνουμε τους άλλους να μιλάνε για εμάς, ακόμα και αν ξέρουμε ότι κάτι είναι, δεν ξέρω, αυταπόδεικτο, ότι κάτι ισχύει για εμάς. Μην το λέτε, αφήστε το να το κρίνουν οι άλλοι. Η φράση του Κατσαούνη από τα Αλόνια στα Σαλόνια έφερε έκρηξη στην Ευρυδίκη Ποδοπούλου. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τη Μυριέλα Κορεντή, η οποία χθες ξέσπασε σε κλάματα. Όχι αδικαιολόγητα όμως. Θέλει να αγωνίζεται, λέει, και στεναχωριέται πάρα πολύ, γιατί ίσως μείνει εκτός. Πάμε να δούμε ακριβώς τι έγινε. Για πάμε. Με αυτό θα αγωνιστεί αύριο. Θέλω να αγωνιστώ αύριο. Μανάρι μου, έλα, μανάρι μου. Δεν θέλω να βγω! Δεν θέλω να βγω! Ακόμα και να βγεις θα είναι για το καλό σου, για να είσαι δυνατή και να μας πάρεις νίκες. Θες υγιείς, παιδί μου. Για την υγεία σου θα κοιτάς πάνω απ' όλα. Θέλω να παλέψω για να κερδίσουμε την ασυλία, ρε φίλε. Απλά έχω ξαναδεί Survivor και δεν θέλω να μου βγάλουν αργότερα ένα τραυματισμό στον οποίο θα πρέπει να κάθομαι ένα μήνα χωρίς να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ. Ναι. Ήδη δεν μπορώ όταν κάθομαι και δεν αγωνίζομαι. Το μόνο πράγμα που γουστάρω είναι που αγωνίζομαι. Αγάπη μου, γλυκιά. Θες να. Γιατί γίνεται το ρόλο μου. Θέλω να ρεμίσεις, κοριτσού. Μια φλάση έχεις. Για όνομα του. Δεν είναι μία, είναι τρεις. Είχα μία εδώ, απέκτησα μία πιο πάνω, απέκτησα μία εδώ και απέκτησα μία κάτω. Χθες το βράδυ ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ για μένα, γιατί μπαίνοντας στο παιχνίδι τραυματισμένη ήδη, δεν είχα συνειδητοποιήσει πώς μπορεί τα πράγματα να γίνουν χειρότερα. Αυτό που με αγχώνει περισσότερο με τους τραυματισμούς μου είναι ότι ήρθα εδώ μέσα πραγματικά να αγωνιστώ με όλο μου το είναι. Ένας από τους λόγους που δηλώσα συμμετοχή είναι γιατί έβλεπα τα αγωνίσματα και στη ζωή μου και στις προπονήσεις μου με τον προπονητή μου, τον Φίλιππο, αλλά και σε ό,τι άλλο έχω κάνει μέχρι τώρα. Ήμουνα, έτσι με λέγανε, μαύρο σκυλί του πολέμου. Το μόνο πράγμα που μπορεί να με κάνει ευτυχισμένη και να μου δίνει ενέργεια είναι η σκέψη ότι θα πάρω μέρος σε αυτά τα παιχνίδια που έβλεπα πέρσι στην καραντίνα και ζήλευα. Το να μου στερηθεί αυτό είναι για μένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Αυτό. Δεν μ' αρέσει που κλαίω. Δεν έχω μάθει να κλαίω.
Εντάξει. Πότε πρόλαβε και έπαθε Ρούλα Βροχοπούλου η Μυριέλα Κουρεντή. Μου θύμισε τη Ρούλα Βροχοπούλου χθες. Το λέω χιουμοριστικά όσον αφορά το παιχνίδι. Συγγνώμη, δύο μέρες. Τώρα είσαι λάθος και δεν μου αρέσει να ακούγονται τέτοια πράγματα. Γιατί. Εμένα αυτό μου θύμισε. Γιατί. Την αγαπώ τη Ρούλα Βροχοπούλου και την τιμώ. Απλά την έχουμε συνδυάσει με το κλίμα. Μιλάμε για μια κοπέλα που από ό,τι αντιλήφθηκα, όνειρό τη ήταν πραγματικά να μπει στο Survivor. Εγώ στεναχωρήθηκα που την είδα έτσι. Και εγώ στεναχωρήθηκα. Καταλαβαίνει ότι έχει κάνει μια προετοιμασία προτού μπει. Η κοπέλα μπήκε με φυλάκιση. Προς Θεού δεν εννοώ ότι δεν στεναχωρήθηκα κι εγώ. Απλά μου φάνηκε ότι είναι νωρίς για να το κλείσει. Για κάποιους φάνηκε υπερβολικό. Μαρτζή είναι υπερβολικό. Δεν γίνεται να ζει τρεις μέρες και να κλέσει επειδή δεν μπορείς να παίξει. Υπάρχουν πολύ κοσματικά προβλήματα για να κλάψει. Να σου πω κάτι. Δεν είναι υπερβολικό, ρε παιδιά. Γιατί όταν έχεις όνειρο να πας να μπεις σε ένα παιχνίδι, τραυματίζεσαι από πριν, σου συμβαίνουν άλλες δύο θυλάσεις, το οποίο καταλαβαίνουμε και τη δυσκολία, γιατί είναι και για πόνο, έτσι. Καταλαβαίνετε και μόνο στο ενδεχόμενο να πρέπει να μείνει εκτός ή και σε ένα παρακάτω σενάριο να μην μπορεί να αγωνιστεί και να θέσει και τον εαυτό της και όλες το να την ψηφίσουν να αποχωρήσει. Ως πιο δύσκολο. Σε κάτι το οποίο θέλει, είναι υπερβολικό ρε παιδιά. Εγώ το τσίτωσα. Να σας βάλω και λίγο στην ψυχολογία. Λίγο παραπάνω. Θέλω να σε βάλω λίγο στην ψυχολογία για να καταλάβεις λίγο πώς νιώθουν οι παίχτες μέσα. Πρώτον, μιλάμε για μια κοπέλα που έχει κάνει και προετοιμασία πιο πριν. Ακριβώς. Και το γουστάρει όσο πιο πολύ γίνεται. Έτσι και φαίνεται από το κλάμα και όλο αυτό που, την ένταση που έβγαλε. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνει ότι το έχει. Μπήκε μέσα και λέει: το έχω. Ναι. Βλέπω ότι μαζί με τις αντιπάλους μου μπορεί να τις κερδίζω. Έτσι να δικαιολογήσει με το κλάμα της ότι εγώ δεν μπορώ να παίζω, λυπηθείτε με λίγο. Όχι, καθόλου. Κιόλας, δεν... δεν μπορώ να μπαίνω στον αγώνα. Νομίζω δεν έβγαλε τέτοιο πράγμα. Έβγαλε ότι το έχω, μπορώ και δεν γίνεται να με κόβει αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα βέβαια που ήθελα να πω και στον κόσμο και γενικά είναι ότι όλοι οι αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό δεν έχουν μία θλάση. Έχουν κύλες, έχουν ράματα, έχουν ένα σώρο πράγματα και πάλι συνεχίζουν και παίζουν. Και επιπλέον, χάρη, όταν πηγαίνεις, μιας και είχες πάει, δεν σκέφτεσαι αυτά τα ενδεχόμενα. Όταν ξεκινάς. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Όταν παίρνεις τη μεγάλη απόφαση. Είναι... σκέφτεσαι το ενδεχόμενο. Και μέσα στο παιχνίδι είναι χειρότερο σου φόβος. Να μην χτυπήσεις και να είσαι ανίκανος να παίξεις. Να βοηθήσεις την ομάδα σου. Όχι γιατί μπορεί να σε ψηφίσουν οι άλλοι και να σε διώξουν. Δεν είναι αυτός ο πρώτος φόβος. Είναι ότι παιδιαζείς μια μοναδική εμπειρία. Αυτή την εμπειρία δεν γίνεται να τη χάσεις για έναν τραυματισμό. Να σου πω ότι. Γιατί η Μυριγέλα απόψε θα εξοργήσει τους διασύμους με κάτι που θα συμβεί. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Και έρχεται λίγο στο επίκεντρο με κάτι που γίνεται. Εντάξει, αυτό για μετά για να ζεσταθούμε. Σε λίγο θα μας το πεις αυτό, γιατί τώρα με βάζεις στη διαδικασία να σε ρωτήσω. Στη συνέχεια θα το έχουμε. Άρα θα ενοχλήσει με κάτι που θα πει η Μυριγέλα. Κάτι που θα γίνει, ναι. Θα ενοχληθούν οι διάσημοι. Θα σχετιστεί με τον τραυματισμό και με τα λόγια της. Όχι. Είναι για κάτι άλλο. Έρχεται λίγο στο επίκεντρο. Και έχει δίκιο ή άδικο. Θα το κρίνουμε αυτό το δούμε. Θα το δούμε και θα το κρίνουμε μετά. Θα το δούμε σε λίγο λοιπόν αυτό. Τι συμβαίνει, τι θα δούμε στο απόψινο επεισόδιο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο. Τώρα, αν θέλετε και τη δική μου άποψη, επειδή είπα στην αρχή ότι φορτίστηκα συναισθηματικά βλέποντάς την να κλαίει, καταλαβαίνω το πάθος. Την ανάγκη, αυτό που έλεγε και ο Χάρης, την ανάγκη της να πάει καλά και καταλαβαίνω ότι όταν στη ζωή μας περνάμε, ζούμε κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ έντονο και προκύπτουν πράγματα, εμβόλυμα ή αναποδιές, σου κακοφαίνεται ρε παιδί μου. Το πόσο καθένας θα το εκφράσει, αν με ρωτάς Ποσειδώνα μου, μπορεί στα δικά σου μάτια να φαίνεται υπερβολικό. Υπερβολέα. Το βάλε μια λέξη καινούργια. Υπερβολέα. Να διευκρινίσω κάτι. Είναι αυτό που λέει, κατά τη δική μου γνώμη, πολύ μεγάλα λόγια. Σημείωσε το. Με αστερίσκω για τον κόσμο που δεν ξέρει. Το λέω γιατί μπορεί να φαίνεται υπερβολικό. Το πώς εσύ το βιώνεις είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Να διευκρινίσω κάτι, επειδή εγώ ξεκίνησα την ατάκα την έτσι πιο χιουμοριστική και πιο έντονη. Να διευκρινίσω ότι σε αυτό το σημείο που βλέπουμε εδώ, στο πρώτο, που κλαίει στα σκοτάδια, έχει την κατανόηση και τη συμπαραστασή μου και πόνεσα κι εγώ. Αλλά μετά που συνεχίζει εδώ on camera, μου φάνηκε Ρούλα Βροχοπούλου. Στον ένα μήνα δηλαδή. Στον ένα μήνα, Μάρτιο, τι θα κάνει. Δηλαδή. Στον ένα μήνα, τώρα είναι μια βδομάδα. Στον ένα μήνα δεν ξέρω πραγματικά. Πρέπει να κρατήσει λίγο. Θα μπορούσε με τον ήδη ένα τραυματισμό που έχει, καλό ή κακό, μεγάλο ή μικρό, να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πού νόμιζε ότι πάει σε resort. Φανταστείτε όμως πόσο σημαντικό είναι για εκείνη και πόσο αυτές οι μικροδυσκολίες αυτή τη στιγμή τις έχουν κάνει την ψυχολογία να μην είναι τόσο καλή. Γιατί παίζει και η ψυχολογία, όπως ξέρεις. Εγώ, σαν γυναίκα πάντως, δεν ξέρω, νιώθω ότι με τη Μυριγέλα έτσι κάπως. Εγώ πιστεύω ότι απογοητεύτηκε κιόλας επειδή μπήκε ήδη τραυματισμένη μέσα. Πίστευω ότι με το μικρό τραυματισμό που είχε θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Βλέπω ότι αυτό δεν συμβαίνει και έχει απογοητευτεί πάρα πολύ. Πάντως έχει τόσο τσαγανό που να το δείτε εδώ είμαστε και θα φανεί. Θα δώσει τα πάντα και στο στιγμάχης και όλα. Θεωρείται δυνατή παίκτρια. Είναι για μελλοντικές καταστάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο κόσμο το κρίνει αυτό και πώς θα φανεί, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με την δημοφιλία, έχουμε δει παίκτες στο παρελθόν, ακόμα και αν δεν ήταν αγωνιστικά καλοί, να είναι τόσο αγαπητοί που ψηφίζονταν να παραμείνουν μέσα. Συστή, Ιωάννα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί ο κόσμος δεν κρίνει πόσο παιχτάρας είσαι. Είναι αν δίνεις την ψυχή σου. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλο. Γιατί, ναι, ο Πιλίδης είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά
Και εγώ το λάμπρο που είδα, που δίνει την ψυχή του, παλεύει και βάζει το μυαλό του. Και χτες θα δεχτεί. Με κέρδισε ο λάμπρος. Σας το είχα πει για το λάμπρο. Μην πάμε όμως το λάμπρο ακόμα, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πάμε λίγο σε αυτό που λέμε για την δημοφιλία και πάμε στον Μαρτίκα. Έχει τσαγανό, πει ο Μαρτίκα, γιατί είπαμε ότι η Μεργέλα έχει τσαγανό, γιατί χθες βγήκε μπροστά και λέει: ψηφίστε με. Έχω σχέδιο για το καλό τη ομάδα. Ψηφίστε με, έχω τον κόσμο. Έχω τον κόσμο, κόσμο μου, δεν θα αποχωρήσω. Αυτό λοιπόν και συνέβη τελικά. 11 ψήφου κατάφερε και πήρε ο Σπύρος Μαρτίκας και είναι υποψήφιος και έφερε πάρα πολλές αντιδράσεις δεν του άρεσε όλο το σχέδιο. Όμως, εγώ αντιλήφθηκα ότι δεν του άρεσε και ιδιαίτερα που τελικά βρίσκει στον τάκο. Που είσαι ακούστηκε τελικά αυτό δεν πάλι του άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε τόσες φορές το όνομα Σπύρος που λίγο κάπου μας είχε πιάσει η μονοτονία. Αυτό κάνει και λίγο. Εχθές λίγο είχα πει ότι οκ, Σπύρος. Ήθελα να φτιάξω βιντεάκι με τον Γιάννο που έβγαζε Σπύρος. Σπύρος και να βάλω βιντεάκι μετά. 3 hours later. Σπύρος, Σπύρος. Λοιπόν, πάμε να το δούμε όμως, να το σχολιάσουμε, να το βλέπει και ο κόσμος. Αν σήμερα χάσουμε και αναγκαστούμε να ψηφίσουμε κάποιον από εμάς, θα ψηφίσετε όλοι εμένα. Αν ψηφίζετε όλοι εμένα, είστε όλοι ασφαλείς. Εγώ χαίρομαι που μπαίνεις μπροστά και όντως δείχνει παλικαριά αυτό το πράγμα. Αλλά πες μου λίγο για να ξέρω εγώ, πού βασίζεις αυτή τη σιγουριά σου ότι θα μείνεις, για να ξέρω τι γίνεται, ρε παιδί μου, στον κόσμο που έχεις έξω, ας πούμε, να καταλάβω. Βασίζομαι και πιστεύω στην αγάπη του κόσμου μεν και στη στήριξη που έχουμε σαν ομάδα. Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο από την πλευρά μου να έχω βλέψεις αρχηγικές απέναντι στην ομάδα. Είναι μια στρατηγική η οποία, πιστέψτε με, δεν θα με οδηγήσει στην αποχώρηση και θα προστατέψει όλη την ομάδα. Αυτό. Ρε φίλε, εγώ γελάω. Δεν υπάρχει εγώ κοινό και κοινό να έχει, δεν το λέει. Δηλαδή. Εντάξει, πέρα από το ότι έχει κουράσει αυτό το είμαι μπροστάρης, αυτή η διπλωματία, το παπανδρεϊκό, το στυλ του. Πιστεύω ότι έχει ψηλιαστεί. Πιστεύεις... Και γι' αυτό, για να μην φανεί ότι ο κόσμος τον ψήφισε επειδή π.χ. δεν φέρνει νίκες ή επειδή δεν είμαστε τόσο κοντά, θέλει να ψηφιστεί ως ήρωας. Έχει ψηλιαστεί ότι θα ψηφιστεί ήδη, για να σου το πω αλλιώς. Θα τον ψήφιζα μία ή άλλη. Αλλά αν βγει, θέλω να δω τι θα απαντήσει το Λιανό. Γιώργο μου. Ωραία ξυλάκια θα. Εγώ ζήτησα από τα παιδιά να με ψηφίσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Αγαπάω πάρα πολύ την ομάδα μου. Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Απλά κάναμε μια συζήτηση με τον Σπύρο και κάποια στιγμή είπε ο Σπύρος ότι δεν φοβάται καθόλου και με το Βαλάντι να βρεθεί. Μπορεί να το βγάλω. Έχω κόσμο να τον βγάλω. Έχει κόσμο και πραγματικά το πιστεύει ο άνθρωπος. Απλά αυτό του είπα, γιατί δεν το λες, αφού μας το πες. Δεν είναι κακό αυτό. Θέλω να κρατήσω μια ταπεινή στάση και να πιστέψω στην αγάπη του κόσμου. Ο Σπύρος με 11 ψήφους είναι ο τρίτος υποψήφιος. Είναι το μεγαλύτερο αποτέλεσμα στην ψηφοφορία που έχει συμβεί μέχρι στιγμή στο Survivor. 11 ψήφοι. Είναι μια ομαδική στρατηγική η οποία ευνοεί προσωπικά εμένα και ευνοεί και την ομάδα. Εγώ δεν έχω κατανοήσει καμία ομαδική στρατηγική. Το ψήφισα γιατί με κάνει και νιώθω πολύ άβολα. Αυτή η συνθήκη που μπαίνει κάποιος και λέει ότι θα το πάρει πάνω του για μένα ή για μας. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν συμβεί. Ας πούμε, το όταν του μιλάμε να μην μας ακούει, στην καλύβα να σπάμε καρύδα και να τρέχει να παίρνει την καρύδα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι ο λόγος που ψήφισα εγώ το Σπύρο. Σαφώς και βγήκα, Σμίνα μου, σήμερα εγώ μπροστά σε όλους, για να μην κινδυνεύσει εσύ με οποιαδήποτε άλλη ψήφο. Δεν ήθελα να βγεις μπροστά για μένα. Παρόλα αυτά. Δεν μ' αρέσει που το ακούω αυτό. Παρόλα αυτά, επειδή θα ήθελα να ακούσω τουλάχιστον ένα ευχαριστώ που παραμένει στο παιχνίδι, γιατί θα μπορούσες να ήσουν και εσύ υποψήφια. Βέβαια. Μπράβο. Αλλά δεν σου ζήτησα να βγεις μπροστά. Ένα ευχαριστώ για να εκτιμηθεί το ότι εσύ παραμένει στο παιχνίδι και εγώ κινδυνεύω. Και αυτό το πήρα πάνω μου. Τουλάχιστον δεν σε ψήφισα επειδή πήρε αυτό πάνω σου. Δεν καταλαβαίνει μάλλον. Να ρωτήσω το Χάρη πρώτα. Έχει ξανασυμβεί αυτό γενικά στα χρονικά του Survivor, 11 ψήφοι να δοθούν. Κοίταξε να δεις. Στην πρώτη ψηφοφορία, 11 ψήφοι. Ο ίδιος να ψηφίσει αυτό. Είναι λίγο βαρύ. Πρέπει να κάνει κάτι πάρα πολύ βαρύ για να αντιωθούν όλοι προς εσένα. Δηλαδή είναι πολύ ζώρικο. Αυτό δεν ήταν ομαδικό πνεύμα. Αυτό ήταν. Όχι. Και να λες ότι είσαι ακούστηκα, ενώ λένε μέλη της ομάδας πράγματα εναντίον σου. Επειδή χθες που το παρατηρούσα και το έβλεπα, το οποίο εκνευρίστηκα για έναν εξήγητο λόγο για ακόμη μία φορά. Βλέπω έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή μπαίνει μπροστά χωρίς να το έχει ζητήσει κάποιος, χωρίς να έχει μια λογική εξήγηση να μου δώσει για ποιο λόγο να τον ψηφίσουν. Ιερ Απόστολος. Έτσι. Και το κάνει το ζει. Και θα σου πω ότι συμφώνησα με τη Σοφιάνα που τελικά όλο αυτό κρύβει καμία στρατηγική, καμία ομαδική υποστήριξη. Εγώ. Μάλλον το μυαλό μου, και συμφώνησα με τη Σοφιάνα όταν το άκουσα, είναι ότι μάλλον είχε
μυριστεί, για να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Ότι θα έβγαινε υποψήφιος, γιατί από ό,τι είδα υπήρχαν πολλά πράγματα. Και πέρα το δικαιολογήσει. Το μεταξύ του κομμάτι. Οπότε θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που το έκανε τώρα, για να φανεί τώρα ήρωος και λέει να μου πείτε και να ευχαριστώ. Όχι, ρε παιδί, δώσε μου ευχαριστώ. Μα δεν με χωρίζει. Μα δεν κατάλαβε. Δεν στο ζήτησα. Μόνο σου μπήκε σε αυτήν την διαδικασία. Έγινε αυτό που ήθελε τελικά. Τα κατάφερε, βγήκε ο ψήφιος. Επίσης, έχω να πω ότι η άλλη ομάδα μπορεί να του θεώρησε και εύκολη ψήφο. Και τον ψήφισαν. Πώς έκανε η Ελισάβετ π.χ. με την Ευρυδίκη που ψήφισαν και καλά το Γιωρίκα. Η μεγάλη αλήθεια είναι ότι έτσι μήνα όμως. Και επίσης και αυτοί ψήφισαν, έδωσαν εύκολη ψήφο σε αυτόν. Έγινε αυτό βλέπω, που ήθελε. Ως τηλεθεάτρια, στα δικά μου τα μάτια, δεν είδα κάποιον ηρωισμό ακριβώς. Και κάτι τέτοιο. Για του τόπια σημεία. Μία... Του τόπια σημεία. Του λέει δεν ζητήσαμε να μας προστατεύσεις. Να σου πω ότι μου φάνηκε μια ανώριμη στάση. Να σα πω δύο στοιχεία και λίγο επιμένει. Δύο στοιχεία που έχω παρατηρήσει. Πρώτο στοιχείο που φαίνεται ότι έχει μελετήσει το παιχνίδι και προσπαθεί να παίξει με τη δική του στρατηγική όπως την καταλαβαίνει αυτός. Mm-hmm. Γιατί πέτυχε σε κάποια άλλα παιχνίδια και σου λέει τώρα θα πετύχει σε μένα. Λοιπόν, έκανε το εξής κόλπο. Το θεωρώ κόλπο. Όταν είχαν τσακωθεί οι διάσημοι με τους μαχητές, με την Ασημίνα, βγήκε και είπε ταπεινά συγγνώμη από μένα. Σας ζητάω εγώ συγγνώμη ταπεινά. Για τους μαχητές. Ναι, το είχαμε δει. Το είχαμε άρα έτσι. Τον λένε λοιπόν, διπλωμάτη. Άρα το παίξε διπλωμάτια, γιατί σου λέει κάτσε εδώ οι ομάδες. Μπορεί να αλλάξουν. Τι είπα να κερδίσει. Θα σου πω. Οι ομάδες αλλάζουν λοιπόν σαν τα πουκάμισα. Δεν γίνεται, δεν θα είμαι για πάντα μαχητής. Μπορεί να πάω στους διασύμους ή να πάω συμπαίκτη με κάποιον από εκεί. Η ομάδα λίγο υπερβολή νομίζω. Μα άκου να σου πω πώς θα βγάλει. Καλή πιθανότητα του προσκάθου. Καλή πιθανότητα του προσκάθου. Ότι χτίζει. Καλύτερα να προνείμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν. Αμπράβο. Ένα που έκανε εκεί και χτίσε δημοσχέσει. Δεν θα σκεφτεί αυτό. Δεύτερο κόλπο λοιπόν που κάνει είναι το εξή. Αυτό το κάνουν συνήθως αθλητές που τι? Έχουν ανασφάλεια με τον εαυτό τους. Και τι λένε πριν από τον αγώνα. Πω, πονάω σήμερα πάρα πολύ. Και τελικά σκίζουν, Και μπαίνει στον αγώνα. Αν δεν τα πάει καλά, είναι καλυμμένος γιατί πόναγε. Αν δεν τα πάει καλά, είναι και υπερήρωας. Γιατί και πόναγα εγώ, πόναγα. Τώρα πήγε να μου βγει από το δικό μας. Λοιπόν, κάποιοι που λέγανε ότι. Σάκι μου, πονάω τρομερά στο γόνατο, είμαι διαλυμένο. Και έμπαινε μέσα, πήγαινε κομμάτια. Με κάνει να κάνω πίσω μπακ. Να βάλει ό,τι γίνεται. Να βάλει ό,τι δει. Να βάλω εκεί. Σκάι.gr να βρει. Επειδή είναι και τα άλλα survivor και αυτή η κίνηση τώρα με τον Κοψιδά που το έπαιξε ήρωα ο Γιώργο ο Κοψιδά στο περσινό. Που βγήκε στον τάγκο και θεώρησε. Του γύρισε μπουμ. Αποχώρησε και είχαν μείνει όλοι μαζί. Μην τα μπερδεύει, μην μπερδεύει. Όχι, σε παρακαλώ τον Γιώργο Κοψιδά, δεν θέλω να τον πιάνει μαζί με τον Σπύρο. Γιώργο Κοψιδά όντω ήταν ο ηγέτη. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, στις τρεις μέρες, πρώτον δεν είσαι ηγέτης, δεύτερον δεν ξέρεις καν τι ψήφισε ο κόσμος. Είναι και λίγο τραυματία με κασκλέο και οι άλλοι. Θα τον ψήφισαν έτσι κι αλλιώς και λίγο τραυματία με κασκλέο και οι άλλοι. Και η άλλη ομάδα. Του ήρθε μια χαρά εύκολη ψήφο. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Γιατί είναι πολύ βροντόφωνες οι φωνές. Να πω και κάτι τελευταίο. Μου έκανε πολύ χειριστική συμπεριφορά προς τον κόσμο που παρακολουθεί όμως η στάση. Επειδή του. Με ψηφίστε το Βαλάντι και δεν την Ελισάβετ. Πολύ, να πολύ είναι χειριστικό. Τον είναι. Κόσμο και την αγάπη του κόσμου. Πρώτον, γιατί δεν έχεις ακόμα δείγμα του κόσμου. Μπορεί να έχει πολλούς φίλους. Άρα, γιατί είναι σαν να μου εκβιάζει αυτή τη στιγμή ότι με βάση την αγάπη μου θα σε κρατήσω μέσα. Είναι σαν να λες όλος ο σύλλογος φαρμακοποιών θα με ψηφίσει. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, θυματοποιήθηκε. Ναι. Που στο Survivor πάντα στις αρχές πολλοί προσπαθούν όμως να θυματοποιηθούν. Αυτό επειδή θυματοποιήθηκε. Αυτό, δεν τον έκαναν θύμα, μόνος του μπήκε στη θέση και το χάνει. Έτσι. Γι' αυτό και δεν πετυχαίνει. Οι πιο πολλοί αυτό κάνουν. Επειδή πέτυχε με τον Τάνο, παιδιά, που ο άνθρωπος έγινε κατά λάθος, δεν έγινε εσκεμμένα. Προσπάθεια, επειδή ήταν μια πετυχημένη συνταγή, πολλοί στα επόμενα Survivor, αν τους ψάξετε, το δούλεψαν το παιχνίδι. Μόνο, ναι. Με βρίζουν, δεν μου μιλάνε ωραία, δεν μου κάνουν. Είναι ένας αυτοματισμός, τον οποίο έχουν σχεδόν πρότυπο. Όλοι οι άνθρωποι, και όχι μόνο μέσα στο Survivor, και πριν το Survivor, και έξω από το Survivor. Το έχουμε δει και σε άλλες φάσεις και σε άλλα περιβάλλοντα. Πάμε λίγο σε άλλα περιβάλλοντα. Λέω σαλόνια, αλόνια, δεν ξέρω πού θα με πας. Αυτό, πάμε στον αγορά του. Στον Κατσαούνι έκανε λοιπόν αυτή τη φράση ότι. Εγώ είμαι για τα σαλόνια, γιατί τα σαλόνια είναι διάσημοι. Και έκρηξε από την Ευρυδίκη Ποδοπούλου, είπε συγκεκριμένα ότι έχω περάσει καρκίνο και έχω κοιμηθεί σε κρεβάτι νοσοκομείου. Του είπε ότι είναι ρατσιστής με συγκεκριμένες ομάδες, ότι αποκάλεσε ζουμπά το Γιωρίκα και ότι δεν θέλει να μιλάει με τις γυναίκες. Για να δούμε τι έγινε. Για πάμε να ξαναδούμε. Έχω περάσει, ναι, πολλές κακοχίες, όπως είπες. Αλλά εγώ δεν είμαι για τα σαλόνια, είμαι για τα λόνια. Ποιοι είναι για τα σαλόνια? Η από δίπλα. Η ομάδα των διασύνων. Και πού το ξέρεις. Έλα ρε μεγάλη, να είμαι σώπα ρε. Έμεινες πέντε μέρες στο βουνό τώρα και έγινε κάτι. Ξέρεις εσύ τι έχω περάσει εγώ στη ζωή μου. Περάσει, άστο. Ξέρεις εσύ τι έχει περάσει ο Γιώργος στη ζωή του. Άμα σου έχω περάσει εγώ φίλε μου, ξέρεις τι έχει δεν θα καταλάβεις ποτέ τίποτα, άστο. Μιλάω. Από ό,τι βλέπω είναι φαγωμένοι από δίπλα. Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι κάνουν κράτη στις προμήθειες και ότι έχουν φάει? Πιστεύω ότι τρώνε καλύτερα από εμάς, οπότε είναι φαγωμένοι. Έλα να τις δεις.
Όχι, δεν θέλω να έρθω να τη δω. Να τη δει, γιατί. Όχι, δεν θέλω. Εντάξει, εγώ προσωπικά δεν περνάω κακουχίες. Είναι κάτι συνηθισμένο για μένα. Και η πείνα και η απομόνωση. Η μοναξιά δηλαδή στην παραλία. Βρίσκω το διαχωρισμό αλόνια-σαλόνια τραγικό σε αυτή την περίπτωση. Το ότι κάποιος μπορεί να είναι πιο γνωστός ή οτιδήποτε δεν σημαίνει ούτε σαλόνια-αλόνια. Εδώ δεν είναι Πειραιάς και τέτοια. Είναι άκρος προσβλητικός συνεχώς, αλλά δεν μας προσβάλλει γιατί είμαστε ανώτεροι από εσένα όταν μας μιλάς έτσι. Ο φίλος μου από δίπλα πρέπει να σκέφτεται λίγο πριν μιλήσει. Εγώ έχω περάσει καρκίνο και κοιμόμουν σε κρεβάτι νοσοκομείου. Εγώ μίλησα για θέμα τροφής. Μπορεί να μετέφερα κάτι λάθος και το πήρατε όπως θέλετε εσείς. Καλύτερα να ζητήσεις συγγνώμη ή να μην ξανασυμπεριφερθείς έτσι παρά να προσπαθείς να μας βγάλεις τώρα όλους μαζί τρελούς εδώ. Ορίστε, δεν προσπαθώ να βγάλω κανένα τρελό. Δεν έχουμε χωρίσει με τίποτα, μόνο αγωνιστικά. Τότε καλό θα ήταν να προσέχουμε πώς μιλάμε. Συγκεκριμένος άνθρωπος τη μία μέρα μας έβριζε απ' έξω πριν πούμε. Στον αγώνα. Τους γράφω εκεί, δεν πάνα. Εγώ την άλλη μέρα γύρισε και είπε ότι δεν μιλάει με γυναίκες. Δεν είναι ίσο, δεν μιλάω με γυναίκες. Εγώ δεν μιλάω με γυναίκες, μιλάω μόνο με άντρες. Τώρα είπα αυτό. Κάθε μέρα λέει κάτι. Δηλαδή, πόσο να το δικαιολογήσουμε. Και δεν με ενδιαφέρει να το δικαιολογήσω. Και Γιουρίκας, μην πει κόντα. Έλα εδώ, δηλαδή τι να κάνουμε. Κάτι ξέρει, ξέρω εγώ. Πρώτα τον είπε κοντό και στούμπο. Πρώτα τον είπε ζουμπά. Ζουμπά τον είπε. Ντροπή. Τον είπε ζουμπά, να μην λες ψέματα. Γιατί ντρέπομαι να το πω, άμα θέλω. Δεν βλέπει άνθρωπο που ντρέπομαι να το πω. Και να τον είπα που δεν τον είπα. Πριν από αυτό γελούσε. Τι α. Γιατί α. Τι να πω, δεν μπορώ να μιλάω μαζί σου. Εσύ κάνει χαρακτηρισμού όμω και είσαι. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε συγκεκριμένε ομάδε. Τι να τσιστεί τώρα, τι μη φορτώνει κουδούνια τώρα. Γιατί μη φορτώνει κουδούνια. Εγώ σε φορτώνω. Να προσέχει. Γιατί θε να κάνει τώρα τηλεθέαση. Δεν κατάλαβα. Γιατί μη φορτώνει. Εσύ θε να κάνει τηλεθέαση και εκτίθεσαι. Όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω τηλεθέαση. Εσύ και εκτίθεσαι. Εγώ αξία σου δίνω αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν χρειάζεται. Κράτα την για σένα. Η απασφάλιση. Εγώ γέλασα εκείνη τη στιγμή. Είναι αυτές τις στιγμές που λες μέσα σε όλα. Είναι και το 7. Μην μου κρεμάς κουδούνια όμως, είναι πρόταση νέας φράσης. Μιλάει με τον ιδιωματισμό του με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ δεν στέκομαι καθόλου στην προφορά ίσως ή στο πώς ακούγονται. Στέκομαι στην επιλογή του τι λέει. Και αυτό το οποίο διέκρινα, γι' αυτό και είδα και την έκρηξη της Ευρυδίκης, η οποία απασφάλισε κυριολεκτικά, ήταν μια διάθεσή του μετά. Σαν να θέλει να μαζέψει, να απολογηθεί ότι εγώ είπα αυτό, εσείς καταλάβατε κάτι άλλο. Ναι, γιατί την πρώτη φράση είναι υπερπιστεύω λίγο ασυνείδητα. Αυτό το παράδειγμα που είδαμε χθες το βράδυ και ξαναείδαμε σήμερα, mm-hmm. είναι το παράδειγμα το οποίο το συναντάμε και εμείς οι περισσότεροι άνθρωποι που καλώς ή κακώς μπορεί να κάνουμε αυτή τη δουλειά, τη τηλεόραση, που μπαίνουμε στα σπίτια του κόσμου και θεωρεί πολλοί κόσμος λοιπόν, όχι όλος ο κόσμος, μια μερίδα κόσμου, ότι εμείς έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα, ότι στις ζωές μας είναι όλα τέλεια. Είμαστε πάρα πολύ πλούσιοι. Δεν έχουμε ανάγκη πλούσιοι, δεν έχουμε προβλήματα υγείας, δεν έχουμε. Αυτό μου έβγαλε εμένα χθες το βράδυ. Ακριβώς, ακριβώς. Και δυστυχώς είναι λάθος να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και ήταν λάθος και η Ευρυδίκη που είπε ότι ξέρεις τι, εγώ έχω περάσει. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να βγάζει εύκολα συμπεράσματα για τον οποιοδήποτε. Και ούτε χρειάζεται να μπαίνει στη διαδικασία αυτή να πεις αν πέρασες θέματα υγείας ή τη σταυροκουβαλά για να πείσεις κάποιον άλλον ότι είσαι άξια, α πούμε, μπορεί να μιλήσει μαζί σου. Εδώ, ειλικρινά και διορθώστε με. Τι είμαστε ρομπότ. Το γεγονός ότι βέβαια. Μπορεί να γελάμε, το γεγονός ότι μπορεί να σχολιάζουμε, ξέρει κανένας αν εγώ και πονάω, μπορεί πλην, τι έχω να στην οικογένειά ένα μου, πρόβλημα. Τι έχω περάσει έτσι. Και να ακούω συνέχεια, γιατί δεν είναι μόνο ο Κατσαούνης που το πολύς κόσμος και μηνύματα αυτό. Που μπορεί να παίρνω από τον κόσμο και νομίζω ότι λαμβάνετε όλοι οι μηνύματα. Βέβαια. Έλα μωρέ τι ανάγκης εσύ. Δεν θα δικαιολογηθώ, πλήγες. Σέβομαι, ακούω τα πάντα, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία να δικαιολογηθώ και να πω πράγματα τα οποία αφορούν εμένα επειδή κάποιος με είδε και σου λέει έλα μωρέ τώρα η Μάρτζη, πώς κογελάει, κάνει. Θέλω να πω να ολοκληρώσω ότι εδώ είμαι λίγο σε δύσκολη θέση. Με κάλυψες. Ως τηλεθεατής. Να ξέρεις. Με κάλυψες. Ναι, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι με τη Μάρτη σε αυτό το. Εμένα αυτό μου λέει. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό το λέμε όχι γιατί είναι ασύνδετο και λέτε τώρα εσείς τι λένε τώρα αυτοί και συζητάνε στο πάνελ μαζί με την Ιωάννα. Λέμε πράγματα τα οποία με αφορμή του Survivor, γιατί αυτή είναι η ουσία. Παθιαζόμαστε, συντονιζόμαστε με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει απήχηση σε τόσο κόσμο, γιατί βλέπουμε μικρογραφίες ανθρώπων, κοινωνίας βασικά και προσωπικότητες ανθρώπων, οι οποίες μαζεμένες βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται ο ένας τον άλλον και πώς για κάθε θέμα υπάρχει λόγος-αντίλογος, θέση-αντίθεση, παράθεση-αντιπαράθεση και όλα αυτά. Και αυτό αλλά το κάνει τόσο γοητευτικό δεν το παιχνίδι. Πάβει. Αυτό το κάνει τόσο γοητευτικό το γι' αυτό παιχνίδι. Και νιώθω και πάντοτε ένιωθα με το Survivor και το ανέμενα, δεν σας κρύβω πολύ καιρό, γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα, εγώ, εσείς από το σπίτι σας, τα παραλληλίζουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στις δικές μας ζωές. Είτε
διάσημοι. Είτε μαχητές, είτε μπλε, είτε κόκκινοι, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Άνθρωποι είμαστε όλοι. Εντάξει. Όσον αφορά το συγκεκριμένο και δεν μου άρεσε ούτε και εμένα, παρότι δεν μου αρέσει να παίρνω θέση για ανθρώπους που δεν τους έχω γνωρίσει καλά-καλά, αλλά θεωρώ πως δεν ήταν όμορφο αυτό το οποίο είπε ο Κατσαούνης. Αυτό θέλω να πω, ότι σαν τηλεθεατής ήρθα σε δύσκολη θέση, γιατί βρέθηκα να συμφωνώ και να διαφωνώ και με τους δύο, από ποια άποψη. Από τη μία, κατανόησα τον Κατσαούνη ότι την πρώτη φράση που είπε δεν κατάλαβε πόσο βαριά ήταν με τα λόνια και τα σαλόνια. Προσπαθώντας να τη σώσει, είπε ακόμα χειρότερα πράγματα. Σοκαρίστηκα με αυτά που αποκάλυψε ότι έχει πει ο Κατσαούνης, η Ευρυδίκη, δηλαδή τα περί ζουμπά, και περί γυναικών και τα λοιπά και αυτά, ήταν σοκ. Ότι υπάρχουν σαν να είναι δύο ταχυτήτων reality. Ένα reality που βλέπουμε από και ένα άλλο πολύ σκληρό που δεν βλέπουμε από πίσω. Από την άλλη, δεν μου αρέσει να επικαλείται κανείς τόσο συχνά το θέμα ενός προβλήματος υγείας, όσο και αν αγαπώ την Ευρυδίκη. Το θεωρώ λίγο εντός εισαγωγικών καπήλευση. Κάποιες φορές χρειάζεται για να κλείσουν στόματα Ποσειδώνα. Πραγματικά, εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί πάει ένα πολύ στο λαϊκό παιδί αυτή τη στιγμή. Ο Κατσαούνης πάει ένα πολύ στο λαϊκό παιδί και βλέπουμε ότι π.χ. προσβάλλει τις γυναίκες. Τώρα, τα λαϊκά παιδιά σέβονται πάρα πολύ τις γυναίκες. Αν θέλει να το πάρουμε έτσι. Που είναι μια γενίκευση αυτό. Κάποιες λέξεις νέες γενιές τις έχετε κάνει λίγο τσιχλόφουσκα. Ρατσιστής, φασίστας, τώρα τα λέμε. Μα δεν είναι ρατσιστής κάποιο. Εμείς μιλάμε τώρα μεταξύ ανδρών, δεν σημαίνει ότι υποτιμάει όλες τις γυναίκες. Δεν ήσουν εκεί όμως μπροστά για να ξέρεις. Σαφώς. Και επίσης ο τρόπος παίζει πάντα ρόλο. Απλά μιλάμε έτσι ανώδυνα τόσο σοβαρές εκφράσεις. Βεβαίως. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι αλλά επειδή δεν ξέρουμε, το έχεις πει και εσύ Χάρη που έχει συμμετάσχει, επειδή δεν ξέρουμε όταν δεν γράφουν οι κάμερες, τι συμβαίνει. Όταν στείνονται οι παίκτες των δύο ομάδων για να παίξουν, τι είναι και αυτό το ψυχολογικό, και χθες δεν τα λέγαμε. Ναι, καλέ. Το ψυχολογικό κομμάτι, τι μπορεί να ανταλλάσσουν, ας πούμε, ως ορολογίες, ως όρους και έννοιες. Και τελικά καταλήγουν στο συμβούλιο που βλέπουμε εμείς ένα μπουμ. Η Ευρυδίκη μας έδωσε το ρεπορτάζ στο συμβούλιο. Αυτή την Ευρυδίκη ξέρουμε και αγαπήσαμε. Ναι, αυτή θέλουμε να βρούμε. Όλους τους αγαπάμε, όλους τους ανθρώπους και όλους τους παίκτες τώρα τους γνωρίζουμε. Και από τη μια και από την άλλη, εμένα αυτό το οποίο κάθε φορά θα βλέπουμε και μέσα από την εκπομπή το λέω και στον κόσμο, κάθε μέρα για όλους μας είναι μια νέα μέρα. Βέβαια. Φυσικά δεν αλλάζουν οι άνθρωποι μια νυχτή, αλλά κάθε μέρα θα σχολιάζουμε αυτά τα οποία λέγονται, αυτά τα οποία βλέπουμε, αυτά τα οποία σκεφτόμαστε. Και να πω λοιπόν εγώ για τον Γιώργο τον Κατσαούνη ότι είναι μια προσωπικότητα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Σίγουρα. Και δεν μπορούμε με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτή την προσωπικότητα, να βγάλουμε συμπεράσματα 100% από τώρα. Όχι. Γιατί είναι, δεν τον έχω ρε, για χάρη. Άνθρωπο. Όχι, τον έχω για άνθρωπο ικανό να είναι ψυχούλης ξαφνικά, βέβαια, δηλαδή να βρει την πιο δύσκολη στιγμή και να είναι ευαισθησίες. Ο πιο ψυχούλης άνθρωπος. Και κάποια άλλη στιγμή να είναι πιο απότομος και πιο. Βρε, έτσι είμαστε όλοι υποσυνθήκες. Κάθε ένας μας δείχνει τις διαφορετικές πτυχές του εαυτού του υποσυνθήκες. Άμα με τσαντήσεις, θα με δεις αλλιώς. Άμα με προσβάλλεις, θα με δεις αλλιώς. Με ευγένεια, αλλά καταπέλτη. Είδαμε έτσι είμαστε όλοι. Είναι η διαχείριση. Λοιπόν, άνω τελεία. Αγάπες και αγάπες. Αυτό δεν είναι. Άνω τελεία. Γιατί. Όχι, ναι, πριν το πω. Άσε με σήμερα, έχω έρθει. Δεν μπορώ σήμερα, δεν μπορώ. Κάθομαι σαν να καθίσματα.